το παιδί μου, θέλω να το παιδί μου πια. Η 40 χρονή υπάλληλο του Δήμου Αποκορώνου που το πρωί τη περασμένη Πέμπτη δέχτηκε επίθεση από τον πρώην σύζυγό τη ακριβώ απέναντι από το αστυνομικό τμήμα τη περιοχή μπροστά στα τρομαγμένα μάτια του τετράχρονου παιδιού τη ζητά προστασία, δηλώνοντας βέβαια πω η ζωή τη κινδυνεύει. Και αυτή τη στιγμή απειλείται η ζωή μου, απειλείται το παιδί μου. Ζω σε ένα ενημικό μέρο στο χωριό, ζω με το γιο μου μαζί. Ε, και φοβάμαι πλέον μετά το προθεσινό περιστατικό το ότι με λιγενέστε. Τουλάχιστον πέντε φορέ στο παρελθόν, στο σύντομο Εγγαμοβίω τη με τον 40χρονο, αλλά και μετά, έχει πέσει θύμα τη κακοποιητική συμπεριφορά του. Με έχει τυπήσει ενώ, ενώ ήμουνα ήμουν έγκυο, τεσσάρων μηνών μου χτύπησε στην κοιλιά μου με γροθιά πάλι. Ε, μία μέρα που είμαστε στο σπίτι που είχαν βγάλει την, ε, τα ασφαλιστικά μέτρα... Ε, ...με βάζανε να τον πηγαίνω εγώ τον μικρό στο σπίτι του κυρίου Αυτούνου... ...και ε, μία μέρα με κλώτησε και μπήκα μέσα στο τζάκι. Έπεσα όλοι μέσα στο τζάκι. Το περιστατικό της Πέμπτης ήταν αυτό που την κινητοποίησε περισσότερο. Καθώς πήγαινε το παιδί της στον υπηαγωγείο... ...ο δράστης χωρίς κανένα δισταγμό επιχείρησε να πάρει το μικρό αγόρι... Και εν συνεχεία τη επιτέθηκε. Έφυγε από τα χέρια του ο, το παιδί από τον πατέρα του και έπεσε πάνω στη ρόδα. Ήταν σταματημένο το αμάξι. Και από εκεί και πέρα μου άρχισε να με γλωθοκοπάει στο πρόσωπο με τρία-τέσσερα μπουνίδια. Μου τραβούσε το χέρι. Ε, ε, με κλώτσε. Ε, όσο του βγήκαν οι συνάδελφοί μου όλοι και με σώσανε. Αν στο αστυνομικό τμήμα μπροστά και στο παιδί της μπροστά κακοποίησε τη γυναίκα του γροθοκοπώντας την, φανταστείτε πόσο επικίνδυνος είναι να αφαιθεί ελεύθερος. Πολύ σωστά η Πολιτεία αυστηροποίησε την ομοθεσία τον νόμο 3500 και πολύ σωστά, πολύ σωστά ε, τιμωρεί αυτούς τους ανθρώπους κατά τρόπο ώστε να το καταλάβουν. Η Αντωνία είναι μία από τις χιλιάδες των γυναικών στην Ελλάδα που έχει ζήσει τη βία στην πιο σκληρή μορφή της, πήρα... ακόμη και την περίοδο της εγκυμοσύνης της. Έχει φάει πάρα πολύ ξύλο. Όταν γεννήθηκε το παιδί, το χτυπούσε μπροστά μου. Την γλώσσισε μπροστά μου έγκυο πριν γεννήσει. Έπιασε το παιδί στο... πριν χωρίσουν και το έπιασε να το πετάξει στο τζάκι. Ρούχα του τάκαψε. Το Εκείνος... το πήρα πέντε μηνών και έφυγα διότι ο άνθρωπος είναι αλκοολικός. Και όποτε γερνούσε στο σπίτι, με έβριζε και με χτυπούσε, άνευ λόγου και αιτία, ε, μέχρι που έφτασα στο αμήν και πήρα το πιτσυρίκο και έφυγα. Αυτό ο άνθρωπο, αν αφαιθεί ελεύθερο, είναι πλέον η σίγουρο ότι θα μετρήσουμε μία ακόμη ανθρωποκτονία. Ο δράστη που συνελήφθη χθε στα όρια του αυτοφόρου οδηγήθηκε σήμερα στον Ισαγγελέα και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα στι 12 το μεσημέρι ενώπιον του αυτόφορου δικαστηρίου Χανίων. Δικαιοσύνη και μέτρα για την προστασία του θύματος και του ανήλικου παιδιού ζητάει η οικογένεια της 40χρονης. Να απομακρυθεί από την Αντωνία και το παιδί, θέλω την επιμέλεια να την έχει μόνο η μάνα και να μην την πλησιάζει στο χιλιόμετρο. Εάν τον αφήσουν ελεύθερο, σε πέντε μέρες θα έχουμε μια ανθρωποκτονία χωρίς να έχει ακόμα συνέλθει από το σοκ της επίθεσης, με τον φόβο να κυριαρχεί στη ζωή της, η Δημοτική Υπάλληλος προστατεύεται από το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων.